πάω στον επόμενο καλεσμένο, με τον οποίο είχαμε πει ότι σήμερα θα συζητήσουμε τα γεωπολιτικά, τα εθνικά, τα κοινωνικά. Όμως από χθες το βράδυ τρέχει μία ανακοίνωση και υπό την έννοια αυτή ο καλεσμένος αποκτά και άλλη σημασία και αξία η σημερινή του παρέμβαση συνομιλία. Είναι ο πρέσβης επίτιμη, ο κύριος Γιώργος Σαϊφαντής. Καιρό έχουμε να τα πούμε μαζί του, αλλά όμως σήμερα πρέπει να σας πω ότι πρωί-πρωί προκύψε το εξής. Προσωπικότητες της δημόσιας ζωής συνέταξαν μια διακήρυξη με την οποία δηλώνουν την πρόθεσή τους να συγκροτήσουν τον αρχικό πυρήνα ενός φορέα παρέμβασης με ειδικό σκοπό. Ποιο σκοπό? Τη διαφύλαξη της εθνικής κυριαρχίας σε Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για το μείζον πολιτικό καθήκον που ενώνει στη δράση, όπως αναφέρουν, κάθε δημοκράτη πατριώτη από όλο το εύρος του πολιτικού φάσματος. Οι θεμητές και αυτονόητες φιλοσοφικές ιδεολογικές διαφοροποίησεις μεταξύ τους δεν πρέπει πλέον να λειτουργούν ανασταλτικά. Ο κίνδυνος, λένε, που διατρέχει η πατρίδα επιβάλλει την κοινή και συγκροτημένη δράση πάνω στα ελάχιστα αλλά μείζωνα που μας ενώνουν και όχι αυτά φυσικά που τους χωρίζουν τον καθένα με τις πολιτικές και ιδεολογικές του προσεγγίσεις. Στον πυρήνα της προσπάθειας και αρχικά υπογράφοντες είναι Απόστολος Αποστολόπουλος, δημοσιογράφος. Γιώργος Σαϊφαντής, πληρεξούσιος υπουργός Α, επιτιμή πρέσβης. Ανδρέας Γιατράκος, μουσικός παραγωγός. Γιώργος Κακαρελίδης, τέως καθηγητής εφαρμογών στατιστικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Σάβας Καλντερίδης, συνταγματάρχης αναποστρατεία. Δημήτρης Κουβελάς, καθηγητής ιατρικής στο Αριστοτέλειο. Γιάννης Καραμολέγκος, οικονομολόγος. Αναστάσιος Λαβρέτζος, σύμβουλος επιχειρήσεων και ειδικός σε θέματα διαχείρισης κρίσεων. Κυριάκος Μακαρόνας, δικηγόρος. Ειρήνη Μαρούπα, δικηγόρος. Γιώργος Μπούτος, προϊστάμενος επιτιμή της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Νομοθετικών Πράξεων και Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Αλέξανδρος Οικονομίδης, μαθηματικός. Εμμανουήλ Σοφούλης, καθηγητής. Γιώργος Τσιμέκας, αντιπρόεδρος επιτιμή του Συμβουλίου της Επικρατείας. Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, πρέσβης επιτιμή. Είναι οι αρχικά υπογράφοντες. Το κείμενο της διακήρυξης ήδη κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και είναι ανοιχτό προς υπογραφή και στήριξη από όποιον το επιθυμεί, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα μας τα πει τώρα, και γιατί με αυτό θα ξεκινήσουμε αρχικά. Καλημέρα, κύριε πρέσβη. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το δημοσιογραφικό σας ενδιαφέρον για το εγχείρημα που ξεκινήσαμε δίνοντας στη δημοσιότητα αυτή τη διακήρυξη. Υπάρχουν, το κείμενο της διακήρυξης είναι ειλικρινές, δεν στρογγυλεύει τα πράγματα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι εν ενεργεία στο δημόσιο ή και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις ακόμα να έχουν μια δυσκολία να το προσυπογράψουν, γιατί θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες και το ξέρουμε πολύ καλά. Αυτό εμείς που τις έχουμε υποστεί στο παρελθόν για αντίστοιχους λόγους. Συνεπώς μπορούν να το στηρίξουν δημόσια στην πράξη, μπορούν να συστρατευθούν στην πράξη αποφεύγοντας να βάλουν τυπικά την υπογραφή τους, μόνο ότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, άλλοι άνθρωποι που νομίζω θα το προσυπογραφούν. Πάντως είναι ανοιχτό προς υπογραφή το κείμενο αυτό. Είναι ανοιχτό προς υπογραφή και είναι ανοιχτή η συμμετοχή σε αυτή την επιτροπή που φτιάχνουμε, η οποία φτιάχνεται με στόχο να δημιουργήσει ένα πλέγμα ακτιβιστικών δραστηριοτήτων για την εθνική κυριαρχία. Δηλαδή είναι πολύ σωστό να οργανώνονται, να συγκροτούνται και να δρουν οι πολίτες για διάφορα επιμέρους θέματα όπως πρόσβαση στις ελεύθερες παραλίες, προστασία των αδεσπότων, η προστασία των συνανθρώπων μας που είναι άστεγοι και ζουν στον δρόμο. Θα πρέπει αντίστοιχες όμως μορφές ένωσης και δραστηριοποίησης να κάνουν και για την προστασία του μείζωνος αγαθού, που είναι η εθνική κυριαρχία από την άξη της εξάρτησης και της υποτέλειας στην οποία βρισκόμαστε. Και όπως εξηγούμε, αυτή είναι μια κατάσταση όχι μόνο σημερινή, πάντοτε υπήρχε στο παρελθόν, έγιναν προσπάθειες κάποια στιγμή να καμφθεί αυτός ο κανόνας. Εκάμφθη απλώς, παραμένει ενισχύ σήμερα πιο κατασκληπτικά από ποτέ. Κύριε Ιφαντή, και θα συζητήσουμε και τα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Θέλω όμως λίγο να σταθούμε σε αυτή τη διακήρυξη. Καταρχάς,
Πώς τη βρίσκει κάποιος που θέλει και να τη δει πέρα από τα site? Κάποιος μπορεί να μην θέλει να τη δει σε site. Υπάρχει κάποια φόρμα που μπορεί να τη βρει? Θα συγκροτήσουμε, θα φτιάξουμε μια ιστοσελίδα. Μάλιστα. Η οποία είναι, θα είναι το φόρουμ του διαλόγου. Εμείς αυτό που θέλαμε να πούμε και γι' αυτό τρέξαμε λίγο και την προβάλαμε, είναι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, αρκετοί από τους οποίους είναι πρώην λειτουργοί της, του κράτους, ανώτατη λειτουργοί του κράτους, είτε στις ένοπλες δυνάμεις, είτε στην εκπαίδευση, είτε στη διπλωματία, είτε... Στη δικαιοσύνη βλέπω εδώ. Στη δικαιοσύνη βέβαια, οι οποίοι επισημαίνουν κάποια πράγματα. Λοιπόν, για και να... λένε ότι θα δραστηριοποιηθούν και καλούν και τους υπόλοιπους σε συστράτευση να δραστηριοποιηθούν και οι άλλοι και φυσικά να διαφωτίσουμε τον κόσμο για τα θέματα, τα μη ζώνα της εξωτερικής πολιτικής, αλλά και τη διασύνδεσή τους με τα καθημερινά. Δηλαδή θα υπήρχαν τα τέμπη αν η Ελλάδα στο πλαίσιο της εθνικής κυριαρχίας είχε αναπτύξει σιδηροδρόμους εποφελία του ελληνικού κράτους και του ελληνικού λαού, ή τους δώσαμε στους Ιταλούς με τη σιωπηρή συμφωνία, πλην όμως σιδερένια συμφωνία, ότι τους δίνουμε για να μην τους πάρουν οι Κινέζοι, και οι Ιταλοί έχουν αναλάβει την υποχρέωση να μην τους κάνουν τίποτα, να τους κρατήσουν υπανάπτυκτους, χειρότερους από τους τροκοσμικούς. Άνθρωπος που ήταν πρόσφατα στην Ουγκάντα μου έλεγε ότι η σιδηροδρομή τους είναι πολύ καλύτερη από το δικό μας, έχουν τηλεδιοίκηση εκεί τουλάχιστον. Τους δώσαμε για να μην τους πάρουν οι Κινέζοι. Έτσι. Και όταν οι Κινέζοι ζήτησαν να φτιάξουν σιδηρόδρομο κατά μήκος της Δυτικής Ελλάδας για να προωθήσουν μέσω Αλβανίας παρακαλώ και Σερβίας τα εμπορεύματά τους στην Ευρώπη, πάλι για περιβαλλοντικούς λόγους δεν τους επιτρέψαμε. Άρα θέλω να πω ότι ζωτικές λειτουργίες ενός κράτους, όπως είναι η φθηνή μετακίνηση των πολιτών, έτσι, υπάρχουν και σιδηρόδρομοι για να κυκλοφορούν οι φτωχοί, που λέει και ο κύριος Μητσοτάκης, ας πούμε. Ο οποίος θυμάστε τι είχε πει όταν τον ρώτησε δημοσιογράφος αν τα παιδιά του ήταν μέσα στο σιδηρόδρομο, πώς θα είχε αισθανθεί. Είχε χαμογελάσει ο άνθρωπος. Τα παιδιά του μέσα στο σιδηρόδρομο, τα Στερνίκη. Λοιπόν, ακριβώς όταν πάμε εμείς και εκχωρούμε αυτές τις βασικές λειτουργίες στο πλαίσιο άλλων συμφερόντων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει τους Κινέζους. Εμείς κάναμε το λάθος να τους δώσουμε τον Πειραιά, αλλά δεν τους δίνουμε τα τρένα. Και τα δίνουμε στον πρώτο τη Χόντα, που έτυχε να είναι οι Ιταλοί. Τα πήραν ένα διευτελούς τιμήματος και κάτω από το τραπέζι πήραν πολύ περισσότερα λεφτά από αυτά που κατέβαλαν. Τα είχαμε για τον εξυγχρονισμό. Τον είδαμε στα τέμπη. Κύριε Αϊφαντή, επειδή θέλω να δούμε τα βασικά σημεία αυτής της διακήρυξης, μετά θα συζητήσουμε και την επικαιρότητα. Καταρχάς, μου κάνει εντύπωση ότι ξεκαθαρίζεται ότι όλοι όσοι συνυπογράφεται και όσους καλούν να συνυπογράψουν μπορεί ιδεολογικά, πολιτικά, αξιακά να μην συμφωνείτε κατάτομο και στα ελάσσονα, θεωρείτε όμως οριζόντια όλοι σας, και έτσι αποπληθωρίζοντας λίγα και τα ονόματα γίνεται αντιληπτό, ότι πρέπει να ενωθείτε στα μείζωνα, και τα μείζωνα πρώτο θέτεται ως κέριο πολιτικό ζήτημα της χώρας, την κατοχύρωση και υπεράσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας. Αποτελεί, λέτε, την προϋπόθεση για να αντιμετωπιστούν με πιθανότητες επιτυχίας τα επιμέρους οξύτατα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό είναι, ούτε κράτος δικαίου θα υπάρξει ποτέ. Θα υπάρχουν υποκλοπές, θα υπάρχουν προσπάθειες συγκάλυψης ευθυνών, ας πούμε, όπως βλέπουμε και στα Τέμπη και αλλού. Ούτε οικονομική ανάπτυξη θα υπάρξει. Εξηγούμε πάρα πολύ καλά, συνοπτικά, γιατί είναι μια διακήρυξη, έτσι, δεν κάνουμε ανάλυση, μόνο ότι ρέπει το κείμενο και προς ανάλυση σε μερικά σημεία. Εξηγούμε ότι η εξάρτηση που μας δημιουργεί το ξένο χρέος και που σε όλες τις συζητήσεις εμφανίζεται σαν κάτι μοιραίο και αναπότρεπτο, πρέπει να εξυπηρετήσουμε τους πιστωτές μας. Η άποψή μας είναι ότι ναι, πρέπει να είμαστε αξιόχρεοι. Εάν αναπτύξουμε τον πλούτο που υπάρχει στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδας, όχι μόνο θα τους αποπληρώσουμε ταχαίως, αλλά θα μας περισσέψουν χρήματα για να κάνουμε
πρωτογενή, ενδογενή ανάπτυξη. Φυσικά λοιπόν αυτός είναι ο λόγος και όχι ο μπαμπούλας του Κάζους Μπέλη, έτσι, που δεν επιτρέπουμε, δεν ανακηρύσουμε ΑΟΣ, δεν επιτρέπουμε να γίνουν οι γεωτρήσεις, πάλι παρενέβησαν οι οικολόγοι υπηρεσίας στην νοτιοδυτική Κρήτη κάτω από την Παλιόχωρα, να μην γίνουν οι γεωτρήσεις, διότι θα κουφαθούν τα δελφίνια ή διάφορα τέτοια σύστατα. 3-4 χρόνια καθυστέρηση με τη συνενοχή του Συμβουλίου της Επικρατείας και του δικαστικού συστήματος. Και θα μπορούσαμε να έχουμε αυτούς τους σπόρους. Λοιπόν, για να μην έχουμε αυτούς τους σπόρους και να είμαστε έρμεα των πιστωτών και από το 2032 και μετά ξανασφίγγουν, εγώ δεν ξέρω αν θα μείνει ζωή, αλλά ξανασφίγγουν τα πράγματα, για αυτοί που θα είναι ζωντανοί θα πρέπει να ξανασφίξουν σε αδιανόητο βαθμό το ζωνάρι. Γι' αυτό το λόγο δεν κάνουμε ΑΟΣ και προτιμάμε να καταδικαστούμε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Παραβλέπουμε τις υποχρεώσεις μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί δεν μας πειράζει που δεν είμαστε Ευρωπαίοι, για να μην αποκτήσει η χώρα οικονομική αυτοτέλεια. Άρα να μια πλευρά της εθνικής κυριαρχίας που εμείς τη βάζουμε πολύ έντονα. Λέτε επίσης, το θέλω να το διαβάσω, δεν θα υπάρξει στην Ελλάδα κοινωνική δικαιοσύνη, υγεία, παιδεία, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου, παραγωγή και οικονομική ανάπτυξη, όσο το πολιτικό σύστημα της χώρας επιμένει να τη διατηρεί σε τροχιά υποτέλειας και εξάρτησης. Όσο η Ελλάδα ανήκει στη Δύση ή στην όποια σωστή πλευρά της ιστορίας. Όσο το ελληνικό εθνικό συμφέρον προσδιορίζεται από τις επιταγές της Ουάσιγκτον, των Βρυξελών, του Βερολίνου ή γιατί όχι και της Άγκυρας. Η πρόταξη ξένων συμφερόντων και η μονοσήμαντη παγωγή της Ελλάδας σε αυτά συνιστά διαχρονικό πρόβλημα των εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων. Ο κανόνας αυτός σε συγκεκριμένες ιστορικές στιγμές κάμφθηκε από απόπειρες ανατροπής του. Ωστόσο, εξακολουθεί να ισχύει καταθλιπτικά σήμερα από την Επανάσταση του 1921, οι Έλληνες αγωνίζονται για ελευθερία και δημοκρατία. Για τα ιδανικά αυτά, καταλύσαμε πριν 49 χρόνια το ξενοκίνητο δικτατορικό καθεστώς. Σήμερα όμως, η ελευθερία και η δημοκρατία που έχουμε συνιστούν διακηρύξεις καινού περιεχομένου. Η συνεχαζόμενη τουρκική κατοχή στην Κύπρο είναι το διαρκές τίμημα που πληρώνουμε για τον κύβδηλο κοινοβουλευτισμό της μεταπολίτευσης. Τίμημα που κινδυνεύει να αποδεχτεί απλή προκαταβολή, γιατί όπως η Χούντα δεν ξεφύτρωσε τυχαία, αλλά μέσα στο θερμοκήπιο συγκεκριμένης ξένης εξάρτησης, οι κοινοβουλευτικοί της διάδοχοι συνειδητά εκεί επιλέγουν έκτοτε να παραμένουν. Γι' αυτό το λόγο σήμερα, κατρακυλώντας τον κατήφορο του εθνικού ευτελισμού που σηματοδότησε η Συμφωνία των Πρεσπών, καταλήγουμε να βιώνουμε τη μεθοδευμένη εχώρηση ελληνικού εδάφους χάρη δίθεν της ειρήνης, στην πραγματικότητα όμως χάρη της συνενοχής και λειτουργικότητας του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η ανάλυση μας και μάλιστα όχι μόνο των δύο διπλωματών και πολλών άλλων που στηρίζουν αυτή την υπόθεση. Πρέπει να το πω, υπάρχουν συνάδελφοι και εν ενεργεία, θα αρχίσει τώρα ψάχνει η κυρία Παπαδοπούλου ποιοι είναι αυτοί, σε σύνταξη επιτιμή, οι οποίοι στηρίζουν αυτή την υπόθεση. Δεν το υπέγραψαν, αλλά θα τη στηρίξουν δημόσια και με την φωνή τους. Λοιπόν, και οι στρατιωτικοί που μετέχουν σε αυτήν και πολλούς συζητήσαμε, οι οποίοι είχαν βιασμούς να βγουν και να καταγγείλουν τον ΝΑΤΟ, ας πούμε, και τα λοιπά. Όμως ξέρουν όλοι ότι αυτή είναι η ιστορία. Γιατί το βιβλίο του Παπαχελάμα διαβάσει κανείς και αντιπαραβάλλει τι έλεγαν οι χουντικοί στο ΣΥΣΚΟ και τι έλεγε μετά ο Αβέροφ και ο Καραμανλής στον Φόρτ και στον Κίσιγκερ όταν συναντήθηκαν στο Ελσίνκι. Ότι θεωρούσαν μεγάλο επίτευγμα ότι απέτρεψαν τον ελληνοτουρκικό πόλεμο για το καλό του ΝΑΤΟ. Τη στιγμή που είχαμε υπεροπλία απέναντι στην Τουρκία τότε. Είχαμε αεροπλάνα που δεν είχε, είχαμε υποβρύχια που δεν είχε και δεν βοηθήσαμε την Κύπρο. Αν εξαιρέσει κανείς αυτούς τους 300 καταδρομείς που στείλαμε με τα Νοράτλας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα υπάρχει στην ιστορία, αλλά το βιώνουμε όσοι ασχολούμαστε με τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και παραπέρα. Τώρα γιατί πήραμε τα Ραφάλ, γιατί ανακαινίζουμε τα F-16,
Όποιος πιστεύει ότι το κάνουμε με την Τουρκία, πιστεύω ότι πλανάτε πλάνη νυχτρά. Όποιοι έχουν κάποια διεισδυτική υπηρεσιακή ματιά, βλέπουν ότι θα υπερασπίσουμε τους ουρανούς της Ουκρανίας, ορμόμενοι από την Ρουμανία. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Αποκάλυψε ένας συνάδελφός σας, ο οποίος κάθισε και το έψεξε σαν μαμούνι, τα τεχνικά πρωτόκολλα που συνοδεύουν την ελληνοτουρκική, την ελληνοαμερικανική συμφωνία που υπέγραψε στις 21 Φεβρουαρίου ο κύριος Γεραπετρίτης με τον κύριο Μπλίνκεν. Ο Πάρης ο Καρβουνόπουλος το έκανε αυτό. Ο Πάρης ο Καρβουνόπουλος, ακριβώς. Και έκανε μια καταπληκτική δουλειά. Οφείλω να ομολογήσω ότι εγώ δεν θα είχα την υπομονή. Και έτρεχα με άλλα. Δεν το είδα, αλλά ο κύριος Καρβουνόπουλος το είδε. Και πραγματικά οι διατάξεις που διάβασα εγώ δεν υπήρχαν σε καμία από τις προηγούμενες ελληνοαμερικανικές συμφωνίες. Α, είναι πρώτη δηλαδή. Είναι, μια, είναι καινοφανής. Ρυθμίζεται στα τεχνικά πρωτόκολλα ότι θα θέτουμε, ότι μπορούμε να θέτουμε στη διοίκηση, υπό τη διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανά την Ευρώπη για συμμαχικούς σκοπούς ελληνικά στρατεύματα και παρετούμεθα η ασδήποτε ευθύνης, οι απαιτήσεις, συγγνώμη, έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών για τυχόν θανάτους, ζημιές, απώλειες κτλ. Και αυτά τα πράγματα με την φοβερή λεπτομέρεια που κάνουν οι νομικές υπηρεσίες των Υπουργείων Εξωτερικών είναι καθυπαγόρευση. Αυτά όταν υπηρετούσα τα βλέπαμε, καμιά φορά τα εμφάνιζαν οι Αμερικανοί σαν προωθημένες μορφές συνεργασίας. Και τότε εμείς υπεκφεύγαμε λέγοντας ότι δεν είναι ανάγκη. Αν χρειαστεί κάτι θα το δούμε ad hoc. Τώρα έχουν σφίξει οι καιροί και έχουμε απεκριθεί και κάθε ευθύνη. Δηλαδή αν πάρει ένας Αμερικανός διοικητής ελληνικά στρατεύματα και τα βάλει ας πούμε, τα καταδικάσει σε ρόλο οπισθοφυλακής, κάνει ένα εγκληματικό λάθος, γίνει ένα ατύχημα και τους τεινάξει στον αέρα, εμείς δεν έχουμε απέτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σημειώνω ότι το ανάποδο δεν ισχύει. Δεν μπορούν αμερικανικά στρατεύματα να τεθούν υπό τις εντολές στο ελληνικό έδαφος Έλληνα αξιωματικού και αν κάποιος τους στείλει μέσα σε ένα ναρκοπέδιο να μην έχει ευθύνες. Κατά λάθος τα οχήματά τους ας πούμε. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται τυχαία. Δεν υπογράφονται τυχαία, δεν κάθονται άνθρωποι και χάνουν εργατοώρες τυχαία. Και είναι θέμα. Ποιος είναι ο αντίπαλος, επιμένω να χρησιμοποιώ τη λέξη εχθρός, οι Ρώσοι. Κατά τον κύριο Μητσοτάκη ναι. Κατά τον κύριο Μακρόν ναι. Κατά την κυρία Ούρσουλα Φοντερλάιεν ναι. Κατά τον ελληνικό λαό ερωτήθηκε. Θέλουμε να στείλουμε αυτά στα θέματα και θα γίνει συζήτηση μέσα στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας για μια τέτοια αποστολή ή θα τη μάθουμε όπως μάθαμε τη φρεγάτα με τον κύριο Δένδια να κάνει διαγγέλματα για το πόσο χρήσιμο είναι για τα εθνικά συμφέροντα η φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα. Η οποία η μόνη κακή υπηρεσία που προσφέρει η φρεγάτα είναι ότι κάποια στιγμή η άλλη πλευρά, Χούτης, Ιράν και τα λοιπά, θα στοχοποιήσουν τα ελληνικά πλοία. Όχι μόνο την περιοχή αυτή, παντού. Και τότε θα αρχίσουν τα όργανα. Λοιπόν, κάνοντας τέτοιες βλακίες, πηγαίνοντας να υπερασπίσουμε την Ουκρανία, λες και είναι το 1919 ας πούμε και στην εξουσία είναι η Μπολσεβική, κάνουμε ζημιά στο εθνικό συμφέρον και όχι απλώς μόνο ζημιά στο εθνικό συμφέρον, καταδικάζουμε τον κόσμο εδώ πέρα στην καθημερινότητα αυτή που ξέρουμε. Δίχως οικονομική ανάπτυξη, με συγκαλύψεις τύπου τεμπών, 41% κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Αν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι αισθάνονται μια χαρά με αυτό το ζήτημα, κανένα πρόβλημα, δεν τους αφορά η διακήρυξή μας. Όσοι έχουν πρόβλημα με την κατάσταση που βιώνουν, εμείς προτείνουμε 5 πράγματα στη διακήρυξη. Λέτε επίσης στη διακήρυξη αυτή, μένω ακόμη, υπό την πίεση συμμάχων σε εισαγωγικά και εταίρων, πάλι σε εισαγωγικά, το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει αποδεχτεί τις απαιτήσεις Άγκυρας που συνοψίζονται στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας
κυβερνώντες και πάση προελεύσεως αντιπολιτευόμενοι, συνομολογούν την ήττα πριν καν δώσουμε τον αγώνα, διολυσθένοντας εν μέσω κραυγαλαίας συνένεσης προς υπαγορευμένη συνθηκαλόγηση. Μέσω παρελήψεων και επιλογών αυτοκτονικών υποβαθμίζουν ραγδαία την αμυντική δυνατότητα των ενόπλων δυνάμεων και τις απαξιώνουν σε στρατό παρελάσεων. Αποσυνδέουν ταυτόχρονα την κοινωνία και τους πολίτες από την υπόθεση της στράτευσής τους στην άμυνα της χώρας. Τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα οι θεσμοί της θητείας και της εφεδρείας έχουν καταντήσει να παράγουν αγέλες αδαών, ανεκπαίδευτων αγκαριωμάκων, αντί να προάγουν τους πολίτες σε πολεμιστές ικανούς να υπερασπίσουν την πατρίδα. Το ιερό καθήκον της άμυνας εκχωρείται σε επαγγελματίες, τους οποίους κατευθύνουν και θίζουν σε γραφειοκρατική λειτουργία στα πρότυπα της λοιπής ελληνικής δημοσιοϋπαλληλίας. Συνεπώς, με υπετιότητα πρωτίστως του ελληνικού πολιτικού συστήματος και όχι των Αμερικανών ή Γερμανών, οι οποίοι ευσυνείδητα προωθούν εκείνες πολιτικές που η δική μας αδράνεια και δουλοπρέπεια αναδεικνύουν ως βέλτιστες για τα δικά τους συμφέροντα εν προκειμένου, διαμορφώνεται το απαραίτητο υπόβαθρο ώστε στα αμέσως επόμενα χρόνια να καταστεί εφικτή και συνάμα αναπότρεπτη η παράδοση παραλαβή των νησιών ανατολικά του 25ου μεσημβρινού στο Αιγαίο καθώς και της Θράκης. Μήπως είναι υπερβολικό, θα σας πει κάποιος αυτό? Υπάρχει κυβέρνηση που θα παραδώσει τα νησιά ανατολικά του 25ου μεσημβρινού και τη Θράκη? Η τότε κυβέρνηση, η κυβέρνηση μετά από μια διετία, θα μας πει αυτά που είπε ο Πάπας προς τους Ουκρανούς. Θα βρει την γενναιότητα να υψώσει λευκή σημαία. Άμα πάρουμε τα στρατεύματα, τα πεζοπόρα τμήματα από τα νησιά, άμα δεν έχουν τα νησιά αντιεροπορική κάλυψη, έστω για τους ανθρώπους, τους ένοπλους που είναι απάνω και για τον άμαχο πληθυσμό, άμα τα κάνουμε, θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα φαίνεται αναπότρεπτο. Αν κάποιος έλεγε πριν από δύο χρόνια ότι θα έπαιρνε φωτιά η Αγχίαλος και θα τεινάζονταν οι βόμβες πολεμικής αεροπορίας στον αέρα, θα τον παίρναν με τις πέτρες. Θα του λέγανε ότι είσαι καταστροφολόγος, ότι υπονομεύει το εθνικό φρόνημα κτλ. Αν κάποιος έλεγε ότι θα γίνει μια πλημμύρα και 10 μέρες μετά θα πλημμυρίσει το Στεφανοβίκιο και θα χαθεί όλη η υλικοτεχνική υποδομή της αεροπορίας στρατού, δεν θα σηκωθούν κάποια ελικόπτερα που μπορούσαν να πετάξουν καν να πάνε, δεν θα τα ανέβαζαν με ένα γερανό στις ταράτσες των κτηρίων να σωθούν κτλ. Πάει αυτός και τι θα άκουγε. Και όμως ήρθαμε και είπαμε να αναπότρεπτα. Τι θέλετε να κάνει και ο διοικητής Σανχιάλου, αφού είχε πάρει φωτιά? Δεν μπορούσε να βγει έξω να κάψει με τις μπουλντόζες να ισοπεδώσει τις ελιές και τις καλλιέργειες των ανθρώπων που ήταν κολλητές με τις αποθήκες του. Τι θέλετε? Αυτό λοιπόν το μοιραίο και το αναπότρεπτο το ετοιμάζουν. Αυτό λέμε. Λέμε ότι το ετοιμάζουν. Υπάρχει εφεδρεία στα νησιά, υπάρχουν οι εθνοφυλακοί, ξέρει καθένας που θα πάει, έχει όπλο σπίτι του, έχει πυρομαχικά, έχει εκπαιδευτεί σε κινήσεις τη νύχτα ως οργανωμένο συγκροτημένο τμήμα. Γιατί αυτά πήγε και είδε ο κύριος Δένια στη Φιλανδία. Το στρατόπεδο, που η έδρα του συντάγματος, το οποίο επισκέφτηκε και το οποίο εγώ το είχα επισκεφτεί δύο φορές με πρόσκληση και μαζί με άλλους ξένους πρέσβεις, με πρόσκληση του Φιλανδικού Υπουργείου Άμυνας, είναι το στρατόπεδο που υπερασπίζει το Ελσίνκι. Το Ελσίνκι είναι μία ώρα με το τρένο από τα σύνορα με τη Ρωσία και είναι το μόνο χειρό που υπάρχει ανάμεσα στο Ελσίνκι και τη Ρωσία. Υπάρχει κάμπος, το καλοκαίρι έχει πολλά υβάλτος, το χειμώνα όμως είναι πάγος και τσουλάς μια χαρά. Άρα το μόνο χειρό είναι η πόλη. Οι άνθρωποι λοιπόν εκεί ξέρουν πώς θα υπερασπίσουν την πόλη τους. Πού είναι τα όπλα, πού είναι τα πυρομαχικά, ξέρουν να κινούνται το βράδυ χωρίς να γίνονται αντιληπτοί. Εκπαιδεύονται για να υπερασπίσουν μια συγκεκριμένη περιοχή. Και όχι για παράτες και για τις εθνικές επαιτίους. Δεν παρελάβουν στη Φιλανδία. Μαθαίνουν να πολεμάνε. Άρα και όταν λέω να μαθαίνουν να πολεμάνε, οι εφεδροί ρίχνουν με τα όπλα. Δεν είναι όμως την εκπαίδευση η φαρπαγή σκοπού όπου μαχαιρώνουν. Μαθαίνουν όλα τα όπλα. Γιατί? Όχι γιατί είναι γκατζεντάκιδες και αυτό που λένε, μην πω τη λέξη τώρα,
γιατί πρέπει να μάθουν τα απαραίτητα για να μπορούν να υπερασπιστούν τη χώρα και την πόλη τους. Υπάρχει αυτή η νοοτροπία στον ελληνικό, στην ελληνική κοινωνία? Και λέει εδώ ένας φίλος, άλλωστε λέει κυρία Ιφαντή, για να μην κουράζετε, για τα νησιά ανατολικά του 25 Μεσημβρινού και τη Θράκη, το πρώτο βήμα γίνεται με τις λεγόμενες ειδικές οικονομικές ζώνες, βίζες κτλ. Με αυτόν τον τρόπο και με το πρόσχημα της ανάπτυξης και των επενδύσεων, όλα και όλοι τακτοποιούνται. Ναι, είναι, το πρόβλημα δεν είναι ότι δίνουμε βίζα σε Τούρκους πολίτες. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια εξάρτηση μονομερής, μονοσήμαντη όλων των νησιών και ιδίως στον Ανατολικό Αιγαίο από τον τουρισμό. Αυτό είναι κακό, είναι πολύ εύθραυστο και τώρα επιχειρείται όχι με όποιον τουρισμό, δεν περιμένουμε τα τσάρτερ ας πούμε από την Αυστρία ή τη Φιλανδία, εξαρτώμεθα και από τους απέναντι, οι οποίοι όμως, όχι οι τουρίστες, αλλά το απέναντι κράτος έχει βλέψεις. Συνεπώς θα έπρεπε να υπάρχει μια διαφοροποίηση και μια επιφυλακτικότητα που δεν υπάρχει. Μάλιστα. Όσο μιλάτε πρέπει να σας πω ότι πολλοί κόσμος μου στέλνει ότι βρίσκουν τη διακήρυξη σε διάφορα site, δεν βρίσκουν όμως, είπατε εσείς ότι θα φτιαχτεί πλατφόρμα, ναι. Πολλοί κόσμος θέλει να υπογράψει. Ή δυνατόν και από τώρα. Αυτό να το έχετε υπόψη σας για την ιστοσελίδα, την οποία δεν μπορείτε πλέον, αφού προχωρήσατε σε διακήρυξη, να την αμελήσετε, κύριε Ιφαντή. Δεν είναι, όσοι υπογράφετε, πρέπει να το κάνετε άμεσα. Να φτιαχθεί και μάλιστα. Θέλω να σταθώ στο άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Να διαφημίσουμε την ύπαρξή της. Ναι, σαφές αυτό που εννοείτε, προς Θεού. Στο άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Ισομερώς αναφέρεστε και στην Κυπριακή Δημοκρατία, την Κύπρο. Δεν τη βγάζετε εκτός κάδρου. Δεν κοίτε μακριά. Δεν τη βγάζουμε εκτός κάδρου. Δηλαδή στην Κύπρο τι κατοικούν? Εκτός από νεοκύπριους και διάφορους άλλους ανθρώπους, ας πούμε, που έχουν το δικαίωμα να θεωρούν ότι δεν είναι Έλληνες, ότι είναι κάτι άλλο, η μεγάλη μειοψηφία θεωρεί ότι είναι Έλληνες. Και αυτούς τους ανθρώπους το 1962 ο Καραμανλής, όχι ο Ζαχαριάδης, ο Καραμανλής υπέγραψε μια συνθήκη στο Λονδίνο που λέει ότι η Ελλάδα εγγυάται την εθνική τους ακεραιότητα, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική τους κυριαρχία και το σύνταγμά τους. Και ήταν ο ίδιος ο Καραμανλής, το 1974 δεν τίμησε αυτές τις υποχρεώσεις, έστω στρεφόμενος κατά των αξιωματικών οι οποίοι το βάλαν στα πόδια και οι οποίοι έχουν ονόματα. Και αναφέρομαι από τους κορυφαίους, Μπονάνος, μέχρι κάτι πλοιάρχους, Κανδαλέπα και λοιποί που παρέδωσαν την τορπιλάκατο που θαυμάζουν όλοι στο Τουρκικό Μουσείο Πολέμου. Την εγκατέλειψαν με τους χάρτες μέσα. Λοιπόν, κανείς δεν τους τιμώρησε αυτούς, μια χαρά είμαστε και τώρα τους έχουμε βγάλει εντελώς από το κάδρο. Ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι η Κύπρος δεν μπορεί να καταδυναστεύει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια προσέγγιση με την Τουρκία αγνοώντας την τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Θα έπρεπε να είναι η αποχώρηση των στρατευμάτων από την Κύπρο, των τουρκικών στρατευμάτων, προϋπόθεση οποιασδήποτε ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Προχωρώ στο σημείο 10. Μου κάνει εντύπωση και θέλω να σας το διαβάσω και να ακούσω την άποψή σας. Λέτε, παράλληλα με τις μάχες για την αποτροπή καταστροφικών εξελίξεων σε Αιγαίο και Κύπρο, δεν μπορούν πλέον να γίνουν ανεκτές οι πολλαπλασιαζόμενες εκφάνσεις βαθύτατης ηθικής και θεσμικής διάλυσης του κράτους και της κοινωνίας μας. Είναι εξόχως αποκαλυπτικό ότι στο ανακοινωθέν της τετάρτης συνάντησης του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ που υπέγραψαν οι Υπουργοί Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον στις 21 Δευτέρου του 24, περιλαμβάνεται ως ελληνική υποχρέωση στρατηγικής υφής η πλήρης εξομοίωση των συμφώνων συμβίωσης μεταξύ ΛΟΑΤ και ατόμων με το γάμο. Ήτι, ο ευτελισμός του πυρήνα παραδοσιακής οργάνωσης ελληνικής κοινωνίας, που είναι η οικογένεια, δια της επιβολής αμερικανικής αντίληψης εν προκειμένου. Ακόμη, είναι θεμελιώδης καθήκον για κάθε σκεπτόμενο πολίτη η επίμονη κινητοποίησή του μέχρι να καταργηθεί η έτερο δικία
και εξασφαλισμένη ατιμωρησία που έχει προβλέψει το πολιτικό σύστημα για τα εξέχοντα μέλη του, ώστε να συγκαλύπτει εμβληματικά μαζικά εγκλήματα όπως αυτό στα Τέμπη, οι πυρκαγιές σε Μάτι, Εύβοια, Αλμυρό και Πάρνηθα, οι πλημμύρες στη Θεσσαλία, η επιβολή αυταρχικών και παράνομων μέτρων με πρόσχημα την προστασία της δημόσιας υγείας από την πανδημία και ο συνακόλουθος ψηφιακός ολοκληρωτισμός. Μπαίνετε και στα κοινωνικά ζητήματα. Προφανές είναι ότι μας προβληματίζει το γεγονός ότι για να βγει πριν από κάποια χρόνια, για να βγούμε από το σπίτι μας έπρεπε να πούμε πάμε το σκύλο βόλτα, πάμε στο σούπερ μάρκετ και αυτό βοηθούσε την καταπολέμηση του ιού. Μόνο ότι λοιπόν είχαμε αυτό το φοβερό σύστημα για το οποίο υπήρχαν και λεφτά και πλατφόρμες και τα ρέστα, σημειώσαμε ρεκόρ στα θύματα της πανδημίας. Άρα, κατά τη δικιά μας εκτίμηση, κάτι δεν δούλεψε. Ήτανε, όπως είπε μετά και ο κύριος Γεραπετρίτης, για παιδευτικούς λόγους όλα αυτά. Να παιδευτούμε, να εκπαιδευτούμε σε τι. Στο να δίνουμε λογαριασμό, δηλαδή αυτά είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Η ιδιωτικότητα είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Και εμείς είχαμε θεσπίσει ένα καθεστώς όπου κάποιος μεγάλος αδερφός έλεγχε αν βγάζαμε το σκύλο μας βόλτα, αν πηγαίναμε από το Δήμο Καπανδρετίου, μπαίναμε στα όρια του Δήμου Διονύσου, περπατώντας στο δάσος, δεν μπορούσε ο άλλος να πάει να ψαρέψει, διότι θα παίρνει τον ιό στα ψάρια, ούτε κάνουμε ψαροδούφεκο, ούτε κάνουμε πετονιά. Αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν βοήθησαν να έχουμε λιγότερα θύματα. Έτσι. Το γεγονός ότι ο κόσμος έτρεχε να εμβολιαστεί πιστεύω ότι θα γλιτώσει δεν θα αρρώστενε. Και όχι μόνο αρρώστενε, αλλά του λέγανε αρρώστησες ελαφρύτερα από ό,τι άλλοι. Και αυτό δεν είχε λεχθεί από πριν. Το γεγονός ότι ποτέ δεν μάθαμε για ποιο λόγο δεν υπήρξε αδειοδότηση, η προσωρινή αδειοδότηση, αλλά το εμβόλιο δεν πήρε μόνιμη άδεια. Μια σειρά ζητήματα τα οποία τα έχουν βάλει άνθρωποι που έχουν ενστύψει πάνω στη δημόσια υγεία και που ο καθένας τα καταλαβαίνει μέσα από την πραγματικότητά του, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο προβληματισμού και δεν μπορούμε μονοσήμαντα να τα αγνοούμε αυτά τα πράγματα. Βλέπω ότι ζητάτε με τη διακήρυξη αυτή την ευθύνη για τη χώρα να την πάρουν οι ίδιοι οι πολίτες με αυτοθέσεις. Ευθύνη για την άμυνα. Καταρχήν, ναι. Στην αρχαία Αθήνα υπήρχε η εκκλησία του Δήμου και οι πολίτες αποφάσιζαν αν θα πάνε εκστρατεία ή όχι κτλ. Τώρα εδώ έχουμε αντιπροσωπευτική δημοκρατία, υπάρχουν οι αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, τις οποίες έχουμε υποβιβάσει, ας πούμε, σε τσίρκα όπου λάβουν αστέρες, ας πούμε, όπως ο πρόεδρος της διερευνητικής για τα Τέμπη, ας πούμε. Αλλά ναι, στην άμυνα δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους επαγγελματίες ενστόλους. Δεν επαρκούν. Και αυτό είδε ο κύριος Δένγια στη Φιλανδία. Και του είπε εκείνος που μίλαγε ελληνικά, ο ελληνικής καταγωγής Φιλανδός, ότι δεν είχε προετοιμαστεί. Δηλαδή το βλέπανε σαν καθήκον, όχι σαν αγκαρία να πάνε να κάνουν εκπαίδευση ως έφεδροι. Έπρεπε να είχε προετοιμαστεί, να είχε φροντίσει τη φυσική του κατάσταση, να είχε φροντίσει κάποια πράγματα. Λοιπόν, λέμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο στην Ελλάδα το οποίο πρέπει να εκβιάσουν οι πολίτες, ώστε η εθνοφυλακή και η εφεδρία να αποκτήσουν το πραγματικό τους νόημα. Θα κλείσω το κεφάλαιο της διακήρυξης. Υπάρχει, από ό,τι βλέπω εδώ, πάρα πολλά ερωτήματα. Οι περισσότεροι ρωτούν, άρα είναι δική σας ευθύνη όσων υπογράφετε και όσοι συμμετέχετε. Πολύ γρήγορα να εμφανίστηκε την πλατφόρμα, διότι υπάρχει ενδιαφέρον από κόσμο. Θα την ανεβάσουμε την πλατφόρμα, θα την ανεβάσουμε και εκεί μπορεί κανείς να προσυπογράψει, να έρθει σε επαφή μαζί μας και θα κάνουμε και τις απαραίτητες κινήσεις να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι που θα την συνυπογράψουν. Αλλά δεν είναι μια κεντρική πρωτοβουλία. Και σε τοπικό επίπεδο θα προτρέψουμε τους πολίτες να αυτοοργανωθούν
και να προωθήσουν αυτά τα θέματα, πρώτα με την ενημέρωση και δεύτερον με την ίδια τους την παρουσία, τη συστράτευση. Κύριε Ιφαντή, δράτω με της ευκαιρίας, μιας και σας έχω, και είπαμε τις πρώτες κουβέντες για αυτή τη διακήρυξη που ρίξατε, σαν μια βόμβα ρίξατε στη δημόσια συζήτηση εσείς που υπογράφετε. Δράτω όμως την ευκαιρία να σας ρωτήσω, χθες είχαμε το δεύτερο γύρο του πολιτικού διαλόγου Ελλάδας-Τουρκίας σε επίπεδο υφυπουργών εξωτερικών. Δεν ανακοινώθηκαν πολλά πράγματα. Τίποτα δεν ανακοινώθηκε. Ανακοινωθέν από αυτά τα οποία δεν λένε απολύτως τίποτα. Τα έχει πει ο κύριος Φιντάν, ο οποίος είπε ομιλώντας στο κοινοβούλιο του και στους δημοσιογράφους ότι με τον κύριο Γεραπετρίτη συζητούν το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου. Είναι ψεύτης ο Φιντάν, βέβαια, διότι εμείς δεν συζητάμε τίποτε παρά μόνο την προσφυγή στη Χάγη. Όποιος θέλει τον πιστεύει. Όποιος θέλει τον πιστεύει. Τον κύριο Γεραπετρίτη εννοώ. Όποιος θέλει να βλέπει, τι συζητάμε. Μπορεί να μου εξηγήσουν τι συζητάμε. Έχω μια εμπειρία. Τι συζητάμε. Αν συζητάμε αυτά που ισχυρίζεται η ελληνική πλευρά, δεν έχει αντικείμενο η συνάντηση. Δεν έχει κανένα μα κανένα αντικείμενο. Δεν θα υπήρχε λόγος να γίνει, θα μπορούσε να γίνει με βιντεοκλήση. Δεν υπάρχει περιθώριο διαλόγου. Συζητάμε πολύ σημαντικά πράγματα. Η άλλη πλευρά βάζει τις απαιτήσεις της, ζητάει να μάθει τι ενέργειες έχουν γίνει για την αποστρατιωτικοποίηση. Και εν πάση περιπτώσει, η άλλη πλευρά έχει κάνει κάτι άλλο, κύριε Σαχίνη, το οποίο εμείς εδώ στην Ελλάδα και τα διάφορα δημοσιογραφικά στελέχη των mainstream ΜΜΕ κάνουν ότι δεν βλέπουν. Στο πιο επίσημο φόρουμ που υπάρχει, τα Ηνωμένα Έθνη, έχει καταθέσει η Τουρκία και έχουν γίνει έγγραφα των Ηνωμένων Εθνών, άρα είναι ανοιχτά η σκηνή για την... Τα γνωρίζουν, ας πούμε, όλα τα κράτη-μέλη. Και βέβαια και οποιοδήποτε μπει στο site των Ηνωμένων Εθνών και ξέρει να τα αναζητήσει. Τις απαιτήσεις της στο Αιγαίο. Γιατί η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα στρατιωτικοποίησης, γιατί δεν είναι ελληνικά τα νησιά. Η Ελλάδα έχει καταλάβει νησιά που δεν της ανήκουν σύμφωνα με τις συνθήκες. Και ακόμη περισσότερο, και αυτά που ονοματίζουν συνθήκες, έχει χάσει το δικαίωμα της κυριαρχίας, διότι τα στρατιωτικοποίησει. Είναι γύρω στις 11 σελίδες οι επιστολές, τις 3 επιστολές οι τουρκικές. Είναι πολύ καλά γραμμένες και είναι μία άποψη του διεθνούς δικαίου. Όπως το καταλαβαίνουν οι Τούρκοι. Και το διεθνές δίκαιο αυτή τη μαγική ιδιότητα έχει, ότι δεν υπάρχει ένα κόρπους στο οποίο όλοι συμφωνούμε. Είναι ανοιχτό σε ερμηνείες ανάλογα με το ποιος το διαβάζει και υπό ποιο συσχετισμό δύναμη το διαβάζει. Πάρα πολλοί λοιπόν τα κράτη της Πολυνησίας διαβάζουν τα τουρκικά επιχειρήματα. Ακούγονται πάρα πολύ λογικά, σας λέω. Πάρα πολύ λογικά. Η Ελλάδα τα έχει απαντήσει με δύο επιστολές, νομίζω, οι οποίες πάλι περιορίζουν το αντικείμενο. Δεν απαντάνε φόλοι στις φίλες. Και το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί οι Τούρκοι λένε ψέματα, εκτίθενται διεθνώς στα Ηνωμένα Έθνη. Κατέγραψαν τις απαιτήσεις τους με τον πιο επίσημο τρόπο που ένα κράτος μπορεί να τις καταγράψει. Κατά τα άλλα συζητάμε για θέματα πολιτικής άμυνας, ξέρω εγώ, τι θα γίνει άμα γίνει σεισμός με τους Τούρκους. Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας. Θεωρείτε όλοι εσείς που υπογράφετε, που επαναλαμβάνω δεν έχετε κοινές ιδεολογικές, πολιτικές, επαγγελματικές, κοινωνικές αφετηρίες, θεωρείτε ότι η κατάσταση είναι οριακή, είτε αφορά τους θεσμούς και τον τρόπο οργάνωσης αυτού του κράτους, βλέπετε Τέμπη, είτε τα ζητήματα που θέτεται κυριαρχίας εθνικής σε Ελλάδα και Κύπρο, είτε στα κρίσιμα στοιχήματα και διλήμματα των κοινωνιών στη νέα εποχή, θεωρείτε ότι είναι οριακή πια η κατάσταση?
Όταν λέμε οριακοί, οι άνθρωποι έχουν την τάση να πιστεύουν ότι να το μεταφράζουν αναπότρεπτη. Ότι τα πράγματα έτσι είναι και δεν αλλάζουν. Εμείς κάνουμε αυτό το εγχείρημα γιατί πιστεύουμε ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και πρέπει να αλλάξουν και ότι υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος εάν δραστηριοποιηθούμε. Και γι' αυτό προτείνουμε στον κόσμο να δραστηριοποιηθεί. Εάν συνεχίσουμε να καθεύουμε σερβίροντας τους τουρίστες το καλοκαίρι και κάνοντας λογαριασμό το Νοέμβριο πόσα χρήματα έχουμε στα χέρια μας και φεύγοντας μετά και εμείς για διακοπές ας πούμε τους χειμερινούς μήνες και μην κάνοντας τίποτα εδώ, μην ασχολούμενοι με τα κοινά, τότε θα βρεθούμε μπροστά σε οδυνηρές εκπλήξεις. Και μια σειρά από κοινωνίες γύρω μας, Αρμενία, το ίδιο το Ισραήλ, βρέθηκαν μπροστά σε οδυνηρότατες εκπλήξεις. Και εμείς στο παρελθόν έχουμε βρεθεί μπροστά σε οδυνηρές εκπλήξεις. Λοιπόν, πιστεύουμε ότι αυτά τα πράγματα μπορούν να αποτραπούν. Η κατάσταση είναι πολύ κρίσιμη, δεν είναι όμως δίχως επιστροφή. Αλλά και αυτός δεν είναι λόγος να εφησυχάζουμε. Αν εφησυχάσουμε θα γίνει δίχως επιστροφή. Υπάρχει ένα ερώτημα αρκετών ακροατών και οφείλω να σας το κάνω. Αυτός είναι ο ρόλος μου. Ο στόχος αυτής της διακήρυξης είναι η δημιουργία μιας ανοιχτής δεξαμενής σκέψης και δράσης σε όλους τους πολίτες μόνο ή στοχεύετε να εξελιχθείτε πολιτικά ακόμη και με πρώτο σταθμό τις ευρωεκλογές? Κοιτάξτε, εμείς αν θέλαμε να φτιάξουμε πολιτικό κόμμα, θα λέγαμε ότι φτιάχαμε πολιτικό κόμμα, θα διαλέγαμε και κάποια ωραία σύμβολα κτλ. Και θα κατεβαίναμε. Εμείς θέλουμε να κάνουμε ακτιβισμό. Αν ο ακτιβισμός αυτός περνάει, ας πούμε, στην περίπτωση των ευρωεκλογών, όπου μια σειρά ζητήματα στο δημόσιο διάλογο, που δεν θα τεθούν, εδώ θα συζητάμε τα αδιανόητα που συζητάμε. Αν λοιπόν τα ζητήματα αυτά για να μπορούμε να τα θέσουμε και μπορέσουμε να κατεβάσουμε και τους 42 ανθρώπους που απαιτεί το ψηφοδέλτιο και να βρούμε τα λεφτά για τα παράβολα, θα μπορούσαμε να το κάνουμε μόνο και μόνο για να μετέχουμε στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή εμείς βλέπουμε τις εκλογές ως ακτιβισμό. Δεν θέλουμε ούτε να γίνουμε επαγγελματίες ευρωβουλευτές όπως διάφοροι που έχουν αγοράσει το μισό κέντρο της Αθήνας με διαμερίσματα, ούτε να πάμε στις Βρυξέλλες και να κάνουμε αυτά που έκανε η κυρία Καϊλή και ο κύριος Γεωργούλης, ούτε να πηγαίνουμε να πουλάμε την ψήφα μας στους λομπίστες ψηφίζοντας όπως μας λένε για τις χρωστικές ουσίες το κρέας. Θα έχει λεφτά η ψήφα των ευρωβουλευτών, αυτά κάνουν οι ευρωβουλευτές. Εμείς θέλουμε, είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Αν θέλαμε αυτά τα πράγματα θα είμαστε επειδή είμαστε και φυείς και μιλάμε και ξένες γλώσσες, θα είχαμε πάει στα ψηφοδέλτια των μεγάλων κομμάτων, όπου πραγματικά θα μπορούσαμε να σταδιοδρομήσουμε σε εισαγωγικά. Εμείς θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό και γι' αυτό στις σκέψεις μας είναι ότι αν ποτέ κατεβαίναμε θα συμφωνούσαμε μεταξύ μας ότι όποιος εκλεγεί στον ένα χρόνο αλλάζει. Έχει το δεύτερο σταυρούς, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος. Με τη λογική ότι οι Βρυξέλλες είναι ένα φόρουμ όπου πρέπει να λέγονται, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα φόρουμ όπου πρέπει να λέγονται κάποια πράγματα που δεν λέγονται. Το αν θα τα λέει ο Α ή ο Β έχει μικρή σημασία. Και εν πάση περιπτώσει, αν θέλαμε να γίνουμε επαγγελματίες εθνοπατέρες, υπάρχει ένα σύστημα που σε παίρνει από το τίποτα και σε κάνει. Εμείς έχουμε και κάποια εφόδια, θα μπορούσαμε αν θέλαμε να έχουμε προσχωρήσει και να κάνουμε αυτή την... Δεν είναι μέσα στις προθέσεις μας. Από την άλλη μεριά να γίνονται ευρωεκλογές ή εθνικές εκλογές και εμείς να λέμε ότι ψηφίστε από εκεί. Κάντε μια συνομιλία με τον πνευματικό σας, ξέρω εγώ. Ο πολιτικός αναχωρητισμός δεν νομίζω ότι μας λύνει κάποιο πρόβλημα. Συνεπώς δεν έχουμε καταλήξει σε τίποτα, δεν έχουμε αποφασίσει τίποτα. Δεν το κάναμε επειδή έρχονται ευρωεκλογές.
Το κάναμε για άλλους λόγους που τους θεωρούμε και πιο σημαντικούς. Αλλά αν μπορέσουμε και στις ευρωεκλογές να κάνουμε κάτι, θα κάνουμε κάτι στις ευρωεκλογές. Και αν αύριο γίνει δημοψήφισμα, ξέρω εγώ, για την προστασία της Ρώσης Σαλαμάνδρας, θα εκμεταλλευτούμε τις διαδικασίες του δημοψηφίσματος για να πούμε όχι για τη Ρώσης Σαλαμάνδρα μόνο, που είναι ένα είδος υποπροστασία και τα λοιπά και πρέπει να παραμείνει έτσι, αλλά θα πούμε και τις απόψεις μας στην εθνική κυριαρχία για το ένα για το άλλο, για τα υπερκείμενα. Άρα οι υπογραφές 1.300.000 για τα Τέμπη και την ατιμορρησία σας βρίσκουν σύμφωνο, όχι ενάντιο. Μα να φανταστείτε ότι ναι, μας βρίσκουν απολύτως σύμφωνους και υπάρχει μεγάλο δυναμικό ακόμα. Εγώ ας πούμε δεν έχω βρει το χρόνο να κάτσω να μπω στην πλατφόρμα να υπογράψω, ούτε η γυναίκα μου που είναι ακόμη πιο έξαλλη από μένα σε αυτό το θέμα, και πιστεύω ότι οι πολίτες ζητάνε κάτι πολύ λογικό. Να εισαγγελείς και το σύστημα της δικαιοσύνης να δικάζει τους βουλευτές και όχι οι συνάδελφοί τους. Αυτό το πράγμα και το ζητάει, διότι έχει αντιληφθεί ότι όχι μόνο για τα Τέμπη, τα Τέμπη είναι το πιο τραγικό, αλλά για μια σειρά άλλες περιπτώσεις οι τύποι αυτοί έχουν ετεροδικία, άρα ατιμορρησία. Είναι δικαστής ο Μαρκόπουλος, αν είναι δυνατόν. Τον βλέπουν να κάνει καθήκοντα δικαστού οι δικαστές οι κανονικοί. Πώς δεν αυτοκτονούν από ντροπή. Αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, τι να πω. Γιώργος Αϊφαντής. Και ο κάθε άνθρωπος που μπαίνει σε εξεταστικές επιτροπές εκεί πέρα, και οι οποίοι είναι... Ο πατέρας μου εμένα ήταν δικαστής, ας πούμε. Και ντρέπομαι να βλέπω αυτούς τους ανθρώπους να το φωνάζουν ότι κάνουν ρόλο δικαστή. Είναι με τη συνείδησή τους, βέβαια. Με τη συνείδησή τους. Τους πιστεύω απόλυτα. Γιώργος Αϊφαντής, μας έσκασε άλλη είδη σήμερα. Θα τα ξαναπούμε μαζί του βεβαίως. Και από ό,τι καταλαβαίνω εδώ, κύριε Αϊφαντή, πρέπει να σας το σημειώσω. Πάρα πολλοί κόσμος μου λέει, εντάξει, με την πρωτοβουλία θέλουμε όμως να δούμε την πλατφόρμα, θέλουμε να ενημερωθούμε και κάποιοι θέλουμε να υπογράψουμε ή κάποιοι θέλουμε να καταθέσουμε σχόλια. Δική σας ευθύνη από εδώ και πέρα. Κατανοητό. Γιατί όπως λέει σοφά ο λαός, άμα δεν θες χτύπου στο Χαλκιδιό δεν πας. Και τώρα στο Χαλκιδιό πήγατε με τη διακήρυξη αυτή. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Θέλω έχετε να δίκιο. Σας ευχαριστήσω, κύριε Αϊφαντή. Θα εγώ τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση και για την προσοχή που δώσατε στην προσπάθειά μας. Αλίμονο. Νομίζω ότι αυτά είναι που χρειάζεται να αναθερμάνουν τη δημόσια συζήτηση. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κάποιος, να γίνει δημόσια, ανοιχτά, καθαρά μια συζήτηση. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταχίνη. Καλημέρα στους ακροατές.